αλλά θα συνεχίσω αυτή την πολιτική κουβέντα για σήμερα μέσα από τη συχνότητα του 984 στα 12 λεπτά μετά τις 9, καλημερίζοντας τον κύριο Βαγγέλη Σοφίου, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πώς είστε? Καλημέρα σας, κύριε Δουλειαρεδάκη, και εσάς και στους ακροατές σας. Και σας έβαλα στα βαθιά. Είμαστε καλά, τηρούμε των αναλογιών βέβαια, γιατί οι εξελίξεις αυτές και τα τελευταία περιστατικά τα οποία έχουν λάβει χώρα είναι πραγματικά εξοργιστικά, θα έλεγα. Μα είναι μια ιστορία, κύριε Σοφίου, που συνεχίζεται. Χρόνια. Είναι χρόνια ιστορία, έτσι. Να σας πάω στην Ιεράπετρα, να σας πάω στην Μεσαρά. Οι δύο αυτοί θάνατοι, οι τρεις θάνατοι, για άλλη μια φορά και σε προεκλογική περίοδο. Η αλήθεια είναι ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αναδείχθηκαν, εκμεταλλεύτηκαν και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ θα σας το πω ομά-ομότατα, αλλά είναι μια κατάσταση την οποία βιώνουμε. Για πηγαίνετε στην Ιεράπετρα, πόσες φορές με τα αγροτικά πήγαιναν οι άνθρωποι στο νοσοκομείο, τους βάζανε γιατί δεν είχαν πώς αλλιώς να τους πάνε, γιατί είναι αποδεκατισμένοι. Αποδεκατισμένο το ΕΚΑΒ και στόλος και προσωπικό. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι χρόνια αυτή η κατάσταση, όπως είπατε. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάνω από 20 χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν και οι οποίες η μία πάτησε πάνω στο έδαφος που προετοίμασε η προηγούμενη, και κυρίως στη λογική ότι η υγεία δεν είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Έτσι το αντιμετώπισαν όλες οι κυβερνήσεις, αλλά σαν μία επιπλέον υπηρεσία η οποία έχει κόστος. Και εκεί είναι η δική μας κάθετη διαχωριστική γραμμή, να το πω έτσι. Ότι η υγεία πρέπει να είναι αναγκαίο, να είναι ένα κοινωνικό αγαθό, το οποίο να είναι καθολικά προσβάσιμο, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, ανεξαρτήτως σε ποια περιοχή μένεις, αν είναι απομονωμένη, αν είσαι σε μια πόλη, να μην υπάρχουν παράγοντες που να την επηρεάζουν. Όλες λοιπόν οι κυβερνήσεις οι οποίες λειτουργήσαν σε αυτή τη λογική του κόστους και του ωφέλους, ότι δηλαδή δεν πειράζει, ας μπει και λίγο ιδιώτης για να βγει κέρδος, ας μπει και η ασφαλιστική εταιρεία στο νοσοκομείο, ας λειτουργήσουν και τα νοσοκομεία με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Και ξαναλέω, όλες οι κυβερνήσεις, γιατί είδαμε και δεξιές και αριστερές και μονοκομματικές και κυβερνήσεις συνεργασίας να συνεχίζουν σε αυτό το δρόμο. Και τα αποτελέσματα είναι η χρόνια υποχρηματοδότηση, είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών και είναι εν τέλει στην εποχή που υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, που υπάρχει τόσο τεχνολογία αιχμής, κόσμος να πεθαίνει σε καρότσες και στο δρόμο. Για μας είναι σοβαρό το ζήτημα της υγείας, όμως από τη σκοπιά του πώς χρειάζεται ο ίδιος ο λαός πιο αποφασιστικά, να το πούμε έτσι, να το βάλει στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησής του για καλύτερες συνθήκες. Γιατί ακούμε και τώρα, όχι φυσικά μόνο προεκλογικά, αλλά ειδικά τώρα προεκλογικά, ακόμα πιο έντονα, όλα τα κόμματα ξαφνικά έχουν πρόταση για την ανασυγκρότηση του ΕΣΥ, για την ενίσχυση, τη χρηματοδότηση της υγείας κλπ. Και ξεχνάμε ό,τι έχει γίνει τα τελευταία τουλάχιστον 20-25 χρόνια, θα πούμε εμείς, που έχει ξεκινήσει πιο χοντρά το μπάσιμο των μεγάλων επιχειρήσεων. Πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες από τον Άγιο Σάββα έλεγε ότι το ΕΣΥ, παρά τις αδυναμίες, λειτουργεί. Αδυναμίες τις οποίες καταγράφηκε μέσα από την περίοδο, φαντάζομαι, της πανδημίας και τα όσα έχουν γίνει. Προτεραιότητα η ενδυνάμωσή του, δήλωσε. Δεν κρύψαμε τις μεγάλες δυσκολίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την απόλυτη δέσμευσή μου το νέο ΕΣΥ να αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης, εφόσον μας εμπιστευτούν και πάλι οι Έλληνες πολίτες. Σχόλιο. Ναι, να σας πω. Καταρχάς, δεν είναι καινούριο το ότι υπάρχουν δεσμεύσεις σε σχέση με το ζήτημα της υγείας από όλα τα κόμματα. Όμως, να δούμε πάνω σε ποια βάση θα γίνει αυτό. Γιατί λένε οι κυβερνήσεις και η Νέα Δημοκρατία αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, οι προηγούμενοι, ότι το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια, επειδή η κυβέρνησή μας δεν μπορούσαμε να πάρουμε όλα αυτά τα μέτρα που ήταν απαραίτητα για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ήμασταν δεσμευμένοι στα μνημόνια. Τώρα λοιπόν, σύμφωνα με τους ίδιους, βγήκαμε από τα μνημόνια και άρα μπορούμε με καλύτερους όρους να πάμε να χρηματοδοτήσουμε την υγεία. Δεν λένε όμως την πραγματικότητα ότι επειδή ακριβώς έχουμε ένα καινούριο μνημόνιο μπροστά μας που έχει υπογραφή ταυτότητα. Υπογραφή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ταυτότητά του λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα προαπαιτούμενα μέτρα, τα οποία θα περιλαμβάνουν χοντρές περικοπές σε ασφαλιστικά δικαιώματα, σε κοινωνικές παροχές κλπ.
και στα οποία είναι δεσμευμένοι όλοι, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, είναι κενά λόγου τα επιχειρήματα αυτά τα οποία θέτει και τόσο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και οι προηγούμενες. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση χθεσινή υποψηφίου της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω, δεν έχει αναδειχθεί και τόσο πολύ ιδιαίτερα σε πάρα πολλά μέσα, ότι θα γίνεται διαλογή των καρκινοπαθών. Δηλαδή, όσοι είναι βαριά περιστατικά, να μην χρειάζεται να μπαίνουν στα νοσοκομεία, αφού οι άνθρωποι είναι στο τελευταίο στάδιο. Δηλαδή, πραγματικά να τους πετάξουμε στην άκρη. Εγώ θέλω να ρωτήσω, βέβαια, πάνω σε αυτό το οποίο είπατε, ανοίγοντας μια πολύ πολύ μικρή παρένθεση, πόσες φορές μέχρι σήμερα έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση και η επιλογή είναι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε και δεν χρειαζόταν ο κύριος πνευματικός να μας το πει, ότι επιλέγεται από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το κόστος να φεύγουν και να πεθαίνουν ησύχως εντός εισαγωγικών στο σπίτι τους. Έτσι. Δεν είναι ο κύριος πνευματικός ο οποίος το λέει και σίγουρα ανακάλυψε την Αμερική. Είναι μια πρακτική, απλά κάποιος τόλμησε και το είπε ή του ξέφυγε και το είπε δημόσια. Γιατί, κοιτάξτε, ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία γνωρίζετε πολύ καλά, εκτός από τις επιπτώσεις της καθεαυτής πανδημίας, είχαμε και τις επιμέρους. Πόσα χειρουργεία, δεκάδες, εκατοντάδες, μην σας πω και χιλιάδες όλη την Ελλάδα σίγουρα, πήγαν πίσω, καθυστέρησαν από ανθρώπους που είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας και λόγω του φόρτου και της πανδημίας και της υποστελέχωσης ακριβώς, οι άνθρωποι αυτοί ακόμα περιμένουν να χειρουργηθούν. Και μιλάμε για σοβαρά περιστατικά, αλλά και εδώ. 4-5 χρόνια, έτσι. Άρα λοιπόν, αυτή η λογική ότι η υγεία είναι κόστος, το οποίο είναι μια τρύπα για τη χρηματοδότηση του κράτους, το οποίο διαταράσει τη δημοσιονομική σταθερότητα όπως επικαλούνται όλα αυτά τα κόμματα, έτσι, δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Άρα αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει ριζικά πραγματικά, για να μην υπάρχει κόσμος ο οποίος να πεθαίνει είτε σε ράτζα είτε καλά καλά και σε καρότσες και στο δρόμο πάνω. Και γι' αυτό λέμε και εμείς ότι χρειάζεται καταρχάς ένα δημόσιο σύστημα υγείας, αποκλειστικά δημόσιο, το οποίο... Χωρίς τη λογική του κόστους ωφέλους, όπως χωρίς τη λογική του κόστους, γιατί ακούσαμε πολλά και για κοστολογημένα προγράμματα. Αυτό δεν μπορείς να το κοστολογήσεις. Με κάθε κόστος πρέπει να διαφυλάσσεις την ανθρώπινη ζωή και η υγεία. Έτσι. Και ταυτόχρονα αυτό να σημάνει ότι θα υπάρχουν στελεχώσεις, θα υπάρχει στελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε ιατρικό προσωπικό, σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που είναι ένα πολύ σοβαρό κενό. Δείτε τώρα, εκεί στη Νέα Μάκρη που είχαμε το περιστατικό, αν υπήρχε ένα κέντρο υγείας στην περιοχή το οποίο να μπορούσε να καλύψει την ανάγκη, πολύ πιθανό να σωζόταν η γυναίκα. Και έρχομαι να πω, δείτε στα νησιά τι γίνεται για το πώς λειτουργούν τα κέντρα υγείας, ποιες παρεμβάσεις γίνονται κάθε χρόνο από ομάδες και εθελοντικές οργανώσεις γιατρών που γυρίζουν να κάνουν εξετάσεις στον κόσμο. 12 νησιά έχουν από ένα ασθενοφόρο. Τι γίνεται στα κέντρα υγείας και τα υποστελεχωμένα κέντρα υγείας της Κρήτης και πόσες παρεμβάσεις βουλευτών δεν έγιναν το προηγούμενο διάστημα, έτσι ώστε να καταφέρουν και να αναπτυχθούν και να στελεχωθούν και να γίνουν καινούρια, γιατί υπάρχουν προβλήματα κυρίως στην Ενδοχώρη και στα νότια παραλία της Κρήτης. Για να μην ξεχνιόμαστε, τα λέω όλα αυτά, γιατί βάζουμε μπροστά μια νέα μάκρη, αλλά δεν είναι μόνο η νέα μάκρη, υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από αυτά τα οποία μετράνε μέχρι σήμερα και λένε ότι, ξέρετε, υπάρχουν 40 περιοχές σε όλη τη χώρα που υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Όχι, παιδιά, είναι πολύ μεγαλύτερες οι περιοχές αυτές. Κάντε ένα ταξίδι, ένα tour σε όλη την Ελλάδα για να δείτε. Εντάξει, αν σεβόμαστε τον εαυτό μας. Όπως και εδώ, να σου πω ένα στοιχείο που δημοσιεύτηκε χθες για την Αττική, η οποία με βάση τη μελέτη χρειάζεται minimum 120 ασθενοφόρα και αυτή τη στιγμή έχει 49. Έτσι, να, και μόνο εντάξει, αυτό τα λέει όλα. Εντάξει, σας είπα ότι κάνοντας το ρεπορτάζ βρισκόμαστε σε άλλες εποχές. Και φεύγοντας από τον χώρο της υγείας, σας βάζω σε εκείνο το κομμάτι που λέγεται οικονομία και εργασία, γιατί προέρχεστε και μέσα από ένα χώρο ο οποίος είναι πολύ πολύ ευαίσθητος για αυτή την περίοδο. Ούτε εδώ τα πράγματα φαίνεται να είναι καλύτερα. Αλλά η μία πλευρά λέει αυτό,
Η άλλη πλευρά λέει από την άλλη, ξέρετε, μα υπάρχουν και εκείνες οι αυξήσεις που έχουν δοθεί και άρα έτσι ή με τη βοήθεια και τα επιδόματα που δίδονται που έχει βοηθηθεί εκείνος ο οποίος είναι άπορος, εκείνος ο οποίος δεν τα βγάζει πέρα. Δεν ξέρω σε ποια εποχή με πάει προ Χριστού με το αθηναϊκό πολίτευμα όλη αυτή η ιστορία. Κοιτάξτε, όλα αυτά τα pass, τα voucher και λοιπά, τα οποία δόθηκαν σαν ενισχύσεις ήταν πραγματικά μια σταγόνα στον ωκεανό για το εισόδημα των εργαζομένων. Αλλά εγώ να σας πω, μιας και αναφέρατε και για τον κλάδο του τουρισμού στον οποίο και εγώ εργάζομαι και στον οποίο φέτος δόθηκαν κάποιες αυξήσεις, παρόλα αυτά είναι τόσο μακριά πραγματικά από τις πραγματικές ανάγκες που έχουν οι εργαζόμενοι, από την ακρίβεια που υπάρχει για να καλυφθούν οι ανάγκες, που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να τις καλύψουν στο ελάχιστο. Να φανταστείτε ότι το ύψος των μισθών, θα σας πω για τους ξενοδοχοϋπάλληλους που είναι και ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι εργαζομένων, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα επίπεδα πριν το 2011. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει στον τουρισμό με τη δουλειά του και μόνο να μπορέσει να ανταποκριθεί στην καθημερινότητα. Βέβαια έχουν υπογραφεί συλλογικές συμβάσεις, αυτές έγινε δυνατό να υπογραφούν με τη διεκδίκηση των ίδιων των εργαζομένων, των σωματείων τους, των συνδικαλιστικών φορέων, και μόνο έτσι, να το πούμε έτσι, μπορεί να υπάρξει μια καλύτερη κατάσταση. Μόνο αν οι ίδιοι εργαζόμενοι και φυσικά εμείς σαν ΚΚΕ είμαστε στους αγώνες αυτούς μέσα και προσπαθούμε να συμβάλλουμε ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες αυτές, γιατί κοιτάξτε, ξεκινάει μια τουριστική σεζόν στην οποία θα δούμε μπροστά μας πολλά δυσάρεστα. Υπάρχει ήδη πολύ μεγάλη εντατικοποίηση της εργασίας, υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού οι οποίες όμως οφείλονται στις κακές συνθήκες εργασίας που υπάρχουν, και αυτό δημιουργεί ένα ντόμινο το οποίο πέφτει στο τέλος στις πλάτες των εργαζομένων. Αυτοί πληρώνουν την ύφη. Επομένως, αυτό χρειάζεται να αλλάξει δραστικά, χρειάζεται να βελτιωθούν οι συνθήκες και οι συλλογικές συμβάσεις, τα ωράρια, οι μισθοί, να μπορεί ένας εργαζόμενος, μιας και είμαστε σε μια περιοχή που ζει κατά βάση σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τον τουρισμό, να μπορεί και ο εργαζόμενος κατά βάση να ζήσει από αυτό και να μην αναγκάζεται να κάνει δύο δουλειές ή να χρειάζεται να πάρει άλλα μέτρα και να κυνηγάει τις όποιες, ας πούμε, δυνατότητες μπορεί να έχει σε μια εποχική δουλειά που δυστυχώς είναι υποχρεωτική. Κύριε Σοφίου, πάμε σε μια νέα εκλογική αναμέτρηση. Πιστεύετε ότι εξαιτίας των όσων μας συμβαίνουν ή εξαιτίας της, σε κοινωνικό ή οικονομικό πεδίο αυτό θέλω να πω, ή εξαιτίας των εξελίξεων, το Κομμουνιστικό Κόμμα μπορεί να αυξήσει περισσότερο τη δύναμή του. Πιστεύετε ότι μέσα στη Βουλή των Ελλήνων θα μπουν περισσότερα κόμματα? Τι είναι αυτό που εσείς εκτιμάτε? Εμείς καταρχάς εκτιμήσαμε έναν κόσμο ο οποίος στήριξε το ΚΚΕ στις πρώτες εκλογές, ότι έκανε ένα βήμα λόγω της στάσης του Κομμουνιστικού Κόμματος στο προηγούμενο διάστημα, λόγω του ότι το ΚΚΕ ήταν η μόνη πραγματική συνεπής αντιπολίτευση απέναντι στις προηγούμενες κυβερνήσεις που έφεραν μια σειρά μέτρα ενάντια στο λαό και τους εργαζόμενους. Το προηγούμενο διάστημα θεωρούμε ότι ένας κόσμος ο οποίος άκουσε το Κομμουνιστικό Κόμμα, συναντήθηκε μαζί του σε πάρα πολλούς μεγάλους αγώνες που έγιναν, είτε με αφορμή το έγκλημα στα Τέμπη, για την υγεία που συζητούσαμε πριν, σε μια σειρά χώρους εργασίας και κλάδους, συναντήθηκαν μαζί του και στην κάλπη, και είναι πολύ θετικό αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται να το ξαναενισχύσουν και να το δώσουν, γιατί όχι, και ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι δεύτερες εκλογές γίνονται απλά για να κλαπεί η ψήφος ενός κόσμου που δεν τζίμπησε στα διλήμματα των πρώτων εκλογών. Κυβέρνηση υπήρχε δυνατότητα να γίνει και στις πρώτες εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να μην την κάνει, με το Πασόκ για παράδειγμα, το οποίο ήταν διαθέσιμο 2-3 μήνες πριν, είτε με συγκυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία είτε με συγκυβέρνηση το ΣΥΡΙΖΑ, το δήλωναν οι ίδιοι. Ξαφνικά αυτό, στη θεωρία φυσικά πάντα, άλλαξε, στα λόγια
Άρα μπορούσαν να κάνουν κυβέρνηση, γιατί τα προγράμματά τους σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι σε κοινή κατεύθυνση. Δεν είναι τυχαίο ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 70% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ το 50%. Επομένως υπάρχει το κοινό έδαφος, μπορεί να μην ταυτίζονται σε όλα, αλλά σε στρατηγικά ζητήματα είναι σε κοινή κατεύθυνση, όπως θα είναι και το επόμενο διάστημα. Άρα λοιπόν αυτό το είδε ένας κόσμος στηρίζοντας σε ένα βαθμό το Κομμουνιστικό Κόμμα. Παρ' όλα αυτά, ο αρνητικός σχετισμός παραμένει, ανεξαρτήτως το πόσα κόμματα θα μπουν στην επόμενη Βουλή. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι ακόμα περισσότερος κόσμος θα στηρίξει το ΚΚΕ, γιατί όσο πιο δυνατό είναι το ΚΚΕ και στη Βουλή, όσο περισσότερους βουλευτές εκλέξει, αν θέλετε, τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα έχει ο ίδιος ο λαός, γιατί ακριβώς αυτοί οι βουλευτές εκεί θα γυρίσουν. Θα είναι στηρίγματα των λαϊκών διεκδικήσεων όπου αυτές χρειάζονται. Ωστόσο, ο ίδιος ο κόσμος ο οποίος σας ψηφίζει, ο ίδιος ο κόσμος ο οποίος σας δίνει στήριξη, σας χτυπάει και εκείνη την άλλη την καμπάνα, και τον έχω ακούσει πολλάκις, κύριε Σοφίου, να λέει το εξής: αντιδρούμε και αναρωτιόμαστε γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα μας δίνει την αίσθηση ότι αυτό το οποίο επιλέγει και δεν πάει ένα βήμα μπροστά, θέλει να είναι αντιπολίτευση. Γιατί τη δύναμή του την αφήνει μόνο εκεί, σε αυτό το σημείο, το να βγω στον δρόμο, να φωνάξω, να διεκδικήσω, αλλά μέχρι εκεί. Γιατί δεν το προχωράει ένα βήμα παραπάνω? Γιατί επιλέγει την αντιπολίτευση αντί να πει ναι, και εγώ έχω εκείνες τις προοπτικές, ή θέλω να είμαι κόμμα εξουσίας για να μετρηθεί ή να μετρήσει και αυτό τις δυνάμεις του. Πολλές φορές έχει πέσει στο τραπέζι μια ερώτηση τέτοια από ψηφοφόρους σας και από πολιτικούς αντιπάλους, σαφέστατα. Έχετε να απαντήσετε? Ναι, φυσικά. Κοιτάξτε, για να έρθει στην ημερήσια διάταξη και το ζήτημα της εξουσίας, γιατί το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα εξουσίας και έχει ένα πρόγραμμα εξουσίας, όμως αυτό, να το πω έτσι, που είναι λίγο πιο δύσκολο να κατανοηθεί, και εμείς το καταλαβαίνουμε αυτό, από ένα κόσμο στον οποίο όλα τα υπόλοιπα κόμματα του λένε έλα να μας ψηφίσεις, έλα να μας στηρίξεις και εμείς δια της ανάθεσης θα λύσουμε τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν σήμερα στην καθημερινότητα, στην κοινωνία. Το ΚΚΕ, επειδή λέει κάτι διαφορετικό και λέει ότι ο ίδιος ο κόσμος, ο ίδιος ο λαός χρειάζεται να έχει ενεργό ρόλο στην εξουσία, ενεργό ρόλο στην οικονομία, να έχει ο ίδιος τα κλειδιά της οικονομίας σε ένα κοινωνικό σύστημα το οποίο να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και, όπως λέγαμε και πριν, να μην έχει τη λογική του κέρδους, αλλά τη λογική του να καλύπτονται οι διευρυμένες λαϊκές ανάγκες που υπάρχουν και σήμερα. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο να κατανοηθεί από ένα κόσμο, όμως είμαστε πιο κοντά, θεωρούμε, σε αυτό. Υπάρχει κόσμος που μπορεί να ακούσει καλύτερα αυτό που λέει το ΚΚΕ, ότι χρειάζεται σήμερα όχι απλά να αμφισβητηθεί η μία ή η άλλη κυβέρνηση, αλλά να αμφισβητηθεί η συνολική πολιτική που μας επιβάλλει, που η κατεύθυνση, που είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μεγάλων οργανισμών στους οποίους συμμετέχουμε και στους οποίους όλα τα υπόλοιπα κόμματα συμφωνούν και συμπλέουν. Και λέμε λοιπόν ότι η πολιτική πρόταση αυτή θα έρθει στο προσκήνιο όσο πιο δυνατό είναι το ΚΚΕ, και ταυτόχρονα εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι αποσυνδεδεμένοι οι αγώνες από το ζήτημα της εξουσίας. Μαζικοί αγώνες, αγώνες με προοπτική, μπορούν να θέσουν πιο γρήγορα στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της εξουσίας, και είμαστε αισιόδοξοι γι' αυτό. Θυμάστε ότι παλιότερα γινόταν κινητοποίησεις που αμφισβητούσαν την ίδια την εξουσία. Έτσι. Μπορεί να έκαναν το βήμα μετέωρο, μπορεί να μην το ολοκλήρωσαν, μπορεί να παραστράτησαν πιθανά ή να πήγαν ή να ξεφούσκωσαν. Όμως παρόλα αυτά, εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα λέμε ότι σήμερα όσοι αγώνες αναπτύσσονται μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς, σαν ΚΚΕ, θα θέτουμε την πρόταση εξουσίας μας, που λέει ότι χρειάζεται να λειτουργήσουμε, να το πούμε έτσι, σε μια άλλη οικονομία κατά βάση, η κοινωνία να λειτουργήσει με ένα άλλο κριτήριο, όσο και αν αυτό είναι, ακούγεται λίγο δύσκολο για τα δεδομένα αυτά. Και φυσικά, επειδή δεν κρίνεται αυτό στις εκλογές αυτές, δεν θα γίνει ξαφνικά το ποσοστό του ΚΚΕ 20 ή 30% ώστε να είναι πρώτο θέμα συζήτησης η πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ. Παρόλα αυτά, υπάρχει η πρόταση εξουσίας και την έχουμε θέσει και την έχουμε ζήσει και παλιότερα με τις κοινωνικές κατακτήσεις που υπήρχαν σε μια σειρά χώρες, παρόλα τα προβλήματα που υπήρχαν και εκεί. Έτσι, δεν
παραγνωρίζουμε ότι και στις χώρες στις οποίες εμείς υπερασπιζόμαστε τα κοινωνικά του συστήματα, το σοσιαλισμό, ότι ήταν λυμμένα όλα τα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, κακά τα ψέματα, υπήρχαν προβλήματα που σήμερα τα έχουμε και πριν από 50, 60, 70 και 80 χρόνια είχαν εξαλειφθεί. Μάλιστα. Κάνουμε ναι μεν πολιτικές κουβέντες. Έχουμε στο στούντιο τον κύριο Σοφίου, αλλά εκείνα τα προβλήματα δεν μας αφήνουν, η αλήθεια είναι, να ηρεμήσουμε. Ήδη κατά τη διάρκεια της εκπομπής και μιλώντας για θέματα της υγείας και μιλώντας επίσης για τις διαχρονικές ευθύνες που έχουν άπαντες πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή του πού βρίσκεται και γιατί βρίσκεται σήμερα η υγεία, έχουμε εκτός του πολιτικού καυγά που αναμενόμενο είναι εν ώψη της κάλπης. Σας είπα ή σας ανέφερα καλύτερα ότι υπάρχει και μια δήλωση από τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, που λέει πάρα πολύ απλά: δεν είμαστε σε εποχή που είναι λογικό να ξεγεννάει ο κόσμος μόνος του, να μεταφέρεται στις καρότσες των αυτοκινήτων, να περιμένει 2-3 χρόνια να χειρουργηθεί ή να αναζητά εναγωνίως ένα πρωινό ραντεβού να εξεταστεί. Και βέβαια δεν θα αναφέρω αυτή τη δήλωσή σας εγώ αυτολεξή, γιατί εδώ εσείς κύριε Βρύσαλη, καλημέρα σας, μπορείτε να τα πείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κύριε Αντλιάκη, καλημέρα σας εσάς και στους ακροατές σας. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε το τελευταίο διάστημα απανωτά κρούσματα ζητημάτων που προκύπτουν στον χώρο της υγείας, που αποδεικνύει αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές από το ραδιοφωνικό σας σταθμό, ότι δηλαδή υπάρχουν σοβαρές ευθύνες διαχρονικές για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον χώρο της υγείας σε όλα τα επίπεδα. Εγώ ξέρω, όπως και οι ακροατές σας, ότι τα αγροτικά είναι να μεταφέρουν καρπούζια και όχι να μεταφέρουν ανθρώπους. Το λέω έτσι λίγο ειρωνικά, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε και δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που επί της ουσίας αυτό που όλα αυτά τα χρόνια γίνεται στον χώρο της υγείας το είπανε τελευταία με τον πιο προκλητικό τρόπο. Αυτό που είπε δηλαδή ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ότι πρέπει τα πάντα να κοστολογούνται και θα πρέπει να παίρνονται οι αποφάσεις με βάση αυτή την κοστολόγηση. Κατά τη γνώμη μου, κυρία Δουλιαράκη, και βεβαίως όλων των ανθρώπων, των υγειονομικών και όλου του κόσμου, δεν μπορεί να μετριέται η ζωή ενός ασθενή με βάση το πόσο κοστίζει η θεραπεία ή με βάση αυτό που είπε ο κύριος Πλεύρης, ότι δεν μπορούν να έχουμε δομές όλο το χρόνο στη χώρα μας. Δηλαδή έχουμε δηλώσεις τελεχών που δεν ξεφύγανε από τον προφορικό λόγο. Έχουμε δηλώσεις τελεχών που όλα αυτά τα χρόνια έχουν υλοποιήσει και αυτοί οι κυβερνητικοί προηγούμενες συγκεκριμένες πολιτικές. Αυτή η λεγόμενη κοστολόγηση που έκανε πάρα πολύ θόρυβο η τελευταία δήλωση του υποψήφιου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, σε όλα τα επίπεδα επιχειρείται να εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια. Τα πάντα δηλαδή κοστολογούνται. Μπορείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να εκτιμήσετε, να αναφέρετε αυτή την κοστολόγηση των τελευταίων χρόνων, έτσι ναι, όπως τη λέει, μισό λεπτό, ο κύριος Πνευματικός? Γιατί αυτό το οποίο λέω, αναφέρω, ενδεχόμενα λανθασμένα εγώ από τη δική μου την πλευρά, ναι, δεν είναι η δήλωση του κυρίου Πνευματικού για να στεκόμαστε μόνο σήμερα. Όχι. Είναι βεβαίως κάτι το οποίο είναι διαχρονικό και μας έρχεται για να φύγει ο ασθενής, ο οποίος δεν μπορεί να ζήσει ή εκτιμάται ότι δεν μπορεί να ζήσει, εντός εισαγωγικός θα το πω κομψά, ησύχως να φύγει στο σπίτι του, κύριε Βρύσαλη. Κοιτάξτε, ακριβώς θέλω να πω, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια η λειτουργία των νοσοκομείων, το άνοιγμα και κλείσιμο νοσοκομείων και κλινικών γίνεται με βάση αυτή την κοστολόγηση που υπόθηκε πάρα πολύ προκλητικά και κοινικά τις τελευταίες μέρες. Αυτό δεν είχε επιδιωχτεί να γίνει και στα νοσοκομεία της Βουλασιθίου το 2012-2013 που οι αγώνες των εργαζομένων το απετρέψανε? Αυτό δεν γίνεται με τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια, τα DRG που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιείται τώρα εντάχει σε όλα τα νοσοκομεία, που επί της ουσίας η χρηματοδότηση των νοσοκομείων θα είναι από αυτή την πώληση υπηρεσιών και το κόστος που θα έχουν? Αυτό δεν έχει συμβεί και το λέω σε σχέση με το προσωπικό που υπάρχει στα νοσοκομεία, ότι σήμερα οι κλινικές δεν ανοίγουν με βάση γιατί έχουν μικρή πληρότητα. Τα λέω αυτά γιατί ακριβώς αυτές οι τελευταίες δηλώσεις
και είναι που έχουν κάνει το ποτήρι να ξεκινήσει. Αλλά δυστυχώς πάντως, κύριε Βρύσαλη, τα καθημερινά, διαχρονικά τα ζούμε. Εμείς κάνοντας το ρεπορτάζ και ακούγοντάς σας πάρα πολύ συχνά και από τη συχνότητα του 984, αυτά τα γνωρίζουμε και τα καταγράφουμε, και κάνοντας το ρεπορτάζ επίσης τα καταγράφουμε. Αλλά αυτό πάντως το οποίο δήλωσε ο τέος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, που είπε δεν συμφέρει να έχουμε δομές υγείας όλο το χρόνο, να με συγχωρείτε, αλλά είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με αυτό το οποίο λέει από την πλευρά του ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος χθες από τον Άγιο Σάβα μιλούσε για το ΕΣΥ που παρά τις δυσκολίες έχει ή τις αδυναμίες στέκεται στα πόδια του, και εκείνη την πολιτική που λέει και την προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα ενισχυθεί πολύ πολύ περισσότερο. Είναι δύο αντίθετα πράγματα. Φαίνονται προφανώς αντίθετα, αλλά είναι το ίδιο. Γιατί όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι το σύστημα υγείας είναι στα πόδια του, είναι στα πόδια του γιατί το στηρίξαν οι μαχόμενοι υγειονομικοί, οι διεκδικήσεις τους και πάρα πολλές επιλογές που είναι απέναντι στην υγεία του κόσμου, τις αντιπαλέψαν οι υγειονομικοί. Να σας θυμίσω και από το ρεπορτάζ. Όταν οι διοικήσεις με κατευθύνσεις του Υπουργείου λέγανε ότι θα πρέπει να περιοριστεί η θέρμανση στα νοσοκομεία, ο αγώνας των εργαζομένων και η ανάδειξη του ζητήματος από την πλευρά σας ήταν αυτό που το σταμάτησε. Όταν λέγανε από το 2012 ότι τα νοσοκομεία της Κρήτης στα πλαίσια του υγειονομικού χάρτη δεν μπορεί ο νομός Λασιθίου να έχει 4 νοσοκομεία, ο αγώνας των Λασιθιωτών και όλου του κόσμου σταμάτησε αυτή την επιλογή από το 2012. Όταν λέει ότι θα στελεχωθεί το επόμενο διάστημα το ΕΣΥ χιλιάδες προσλήψεις. Μιλάει για προσλήψεις με ημερομηνία λήξης, όταν τα τελευταία 4 χρόνια μόνο, κυρία Δουγκεράκη, έχουν αποχωρήσει από το σύστημα υγείας πάνω από 12.000 κόσμος με συνταξιοδοτήσεις. Άρα δεν μιλάμε για ενίσχυση επί της ουσίας κόσμου. Είναι ένας κόσμος που θα έρθει, που θα καλύψει ένα πάρα πολύ μικρό κενό σε σχέση με τις τεράστιες ανάγκες. Για να σας πω ότι αυτή τη στιγμή οι ανάγκες διαχρονικές στο σύστημα υγείας πάντα ήταν μεγάλες, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν εκτιναχθεί. Όταν αυτή τη στιγμή μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, 400 θέσεις, και αντί να προσλαμβάνει το κόσμο μόνιμα που θα παραμείνει στην πλειά. Μα κύριε Βρύσαλη, πού έχουν πάει εκείνες? Μισό λεπτό. Εσείς μιλάτε μονίμως για μόνιμες κενές οργανικές θέσεις. Αυτό που τουλάχιστον ακούμε κατά κόρον είναι ότι έχουν γίνει χιλιάδες προσλήψεις τα τελευταία χρόνια. Μόνο τα τελευταία χρόνια εμείς ακούμε για 15.000 προσλήψεις στα νοσοκομεία, στον χώρο της υγείας. Μα πού είναι όλοι αυτοί, τους κρύβεται? Κοιτάξτε, κρύβεται ο προσδιορισμός της κυβέρνησης. Αν αυτές οι θέσεις είναι σταθερές, είναι μόνιμες, αν έχεις να κάνεις με το ίδιο ανθρώπινο δυναμικό που δουλεύει σήμερα και αύριο, και όχι με ένα δυναμικό που ανακυκλώνεται. Μόνο να σας πω ότι πέρυσι φύγανε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου πάνω από 60 εργαζόμενοι νοσηλευτικό προσωπικό. Το πρώτο πεντάμινο του 2023 έχουν αποχωρήσει, συνταξιοδοτηθεί πάνω από 20. Προφανώς κάποια κενά θα καλυφθούν, και τώρα που σας μιλάμε, ήδη στον αέρα θα υπογράψουν 12 εργαζόμενοι συμβασιούχοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Την ίδια ώρα, να δείτε όμως και τι αντίφαση υπάρχει στα λεγόμενα της κυβέρνησης αυτής και των προηγούμενων. Αφού έρχεται προσωπικό, γιατί την ίδια ώρα μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου οφείλονται 20.000 μέρες ρεπό και άδειες? Γιατί δεν μπορεί να πάρει κάποιος άδεια, ή όταν το παιδί του είναι στο νοσοκομείο, η αδυναμία του να κάνει τη βάρκα του δεν μπορεί να καλυφθεί από κανένα άλλο συνάδελφο? Αν συμβαίνανε αυτά που λέει η κυβέρνηση και είχαν καλυφθεί οι ανάγκες και τα κενά, δεν θα είχαμε αυτά που σας είπα εγώ. Και αυτά δεν είναι αμφισβητούνται. Δεν μπορεί, για παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή να μην έχεις καθαριότητα στο νοσοκομείο, και η απάντηση της διοίκησης του Υπουργείου είναι, αν θέλετε καθαριότητα, θα πρέπει να μπουν οι εργολάβοι μέσα στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Για να καλυφθούν τα κενά. Ανέχετε. Και τα λέω γιατί ακριβώς, ότι δεν μπορεί να αποστολογείται η ζωή του ανθρώπου και οι παροχές υγείας με βάση το χρήμα και το κέρδος και το κόστος. Κοιτάξτε, αυτό που περιγράφηκε ότι συμβαίνει στην Αμερική, εδώ συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ξέρετε, όταν κάποιες στιγμές είχαμε βάλει το ζήτημα της αναμονής στα χειρουργεία, στα εξωτερικά ιατρία, τι υπόθηκε από επίσημα κυβερνητικά στελέχη, ότι εδώ οι αναμονές στην υπόλοιπη Ευρώπη για να κάνεις μια ακτινογραφία μπορεί να είναι και πάνω από 6 μήνες. Για να δεις ειδικό γιατρό μπορεί να είναι πάνω από ένα χρόνο. Και ξέρετε γιατί συμβαίνει?
Όχι γιατί υπάρχουν κάποιοι κακοί άνθρωποι ανεγκέφαλοι που τα σχεδιάζουν, γιατί το σύστημα υγείας και στην Ευρώπη λειτουργεί με τη λογική του κόστους όφελους. Όλες οι κατευθύνσεις, αν τις πάρετε, κυρία Δουγκεράκη, και δεν το αφιζητεί κανένα κυβερνητικό στέλεχος, ούτε η αντιπολίτευση που θέλει να γίνει κυβέρνηση, ότι σήμερα όλα σχεδιάζονται με τη λογική του κόστους όφελους. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν έχουμε κέντρο υγείας στη βιομηχανική ζώνη. Μία ερώτηση πριν σας αποχαιρετήσω που έρχεται για εσάς. Αν επανήλθαν στην εργασία τους, ρωτάνε όσοι δεν ξέρουν, εκείνοι οι οποίοι τέθηκαν σε αναστολή λόγω μη εμβολιασμού στην περίοδο της πανδημίας. Κοιτάξτε, δείτε, έχουν έρθει αυτοί οι εργαζόμενοι που οι συμβάσεις τους, δυστυχώς που ήταν συμβασιούχοι, ήταν ενεργές. Υπάρχουν εργαζόμενοι που οι συμβάσεις τους με αυθαίρετο τρόπο οι διοικήσεις στην Εύρωμη Υγειονομική Περιφέρεια όταν λήξανε δεν τις ανανεώσανε, και βεβαίως για άλλη μια φορά εις βάρος αυτών των ανθρώπων, ενώ έχει λήξει ο COVID, αυτοί οι άνθρωποι που παραμένουν ανεμβολίαστοι πληρώνουν από την τσέπη τους τα τεστ που κάνουν για να μπουν στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Για να σώσει ζωές, κυρία Δουγκεράκη, γιατί καταλαβαίνω ότι φτάνουμε στο τέλος της συζήτησης, καταρχήν θα πρέπει να τη σέβεσαι. Δεν μπορείς δηλαδή να μην σέβεσαι την ζωή του ανθρώπου και να την κοστολογείς με βάση το πόσο αξίζει αν είσαι 90 χρονών ή αν είσαι 89. Απόλυτα σαφής. Ποιος θα επιλέξει αν θα ζήσει κάποιος ή όχι. Αυτός κύριε... είναι κινησμός που θα πρέπει να απαντηθεί από όλο το λαό μας, που τουλάχιστον ο ελληνικός λαός και άλλοι λαοί δεν έχουν πει την ευκαιρία. Κύριε Βρυσαλή, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Από τον 984. Αφήνω τον επίλογο για εσάς. Είσαι εσάς, κύριε Σοφίου. Εντάξει, νομίζω επειδή είναι και στην επικαιρότητα το ζήτημα της υγείας, εμείς θεωρούμε ότι και αυτό, αλίμονο, αν αυτό, δεν πρέπει να είναι κριτήριο ψήφου και για τον κόσμο. Η ίδια του η ζωή, η ίδια του η υγεία. Γι' αυτό, επειδή θα αντιμετωπίσουμε πολύ χειρότερες καταστάσεις με τα προαποφασισμένα μέτρα που θα έχουμε από όποια κυβέρνηση και αν ακολουθήσει των εκλογών της 25ης Ιουνίου, ένα δυνατό ΚΚΕ θα είναι η μόνη μαχητική αντιπολίτευση απέναντι στα μέτρα αυτά, και φυσικά θα δώσει αέρα και για την επόμενη μέρα των εκλογών, ώστε όχι μόνο να εμποδιστούν τα όποια μέτρα προετοιμάζουν, αλλά για να ανοίξει ο δρόμος και η συζήτηση και για μια άλλη κοινωνία που είναι ρεαλιστική και αναγκαία σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, για αυτά τα οποία μας είπατε, μάθαμε περισσότερα πράγματα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σας εύχομαι, κύριε Σοφίου. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.